Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, που αναμένεται να συγκληθεί σύντομα, αναμένεται να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, βάσει της οποίας πλειοδότης για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην Αμερικανικής βάσης της Γούρνες Ηρακλείου, αναδείχθηκε η ΡΕΤΣ ΑΕ του ομίλου Ελάκτορ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, η ΡΕΤΣ μονομάχησε με την εταιρεία Express στις αστικές αναπλάσεις, την Demand. Η δημοπρασία ξεκίνησε από τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ και το τελικό τίμημα αγγίζει τα 40,2 εκατομμύρια ευρώ καθαρή παρούσα αξία. Σύμφωνα με δηλώσεις τελεχών, η εταιρεία θα επενδύσει 200 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στο ακίνητο, με το σχεδιασμό να περιλαμβάνει ξενοδοχεία με τουριστικές κατοικίες, εμπορικό κέντρο και καζίνο. Όπως επισημαίνει στην αυτεμπορική ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΡΕΤΣ, Γιώργος Κωνσταντινίδης, πιστεύουμε στη συγκεκριμένη ανάπτυξη και την απόδοσή της. Βάσει του σχεδιασμού μας, η συνολική επένδυση μπορεί να φτάσει στα 200 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος απόκτησης του ακινήτου. Στην πορεία θα εξεταστούν όλα τα σενάρια για πιθανή συνεργασία ή συνεργασίες για την εν λόγω ανάπτυξη, η οποία σηματοδοτεί εν πολύ στην επανεκκίνηση που επιχειρεί ο όμιλος Ελάκτορ και η θυγατρική του ΡΕΤΣ, για την οποία η προσπάθεια είναι να πρωταγωνιστήσει στο real estate. Για το ακίνητο στις Γούρνες, αρχικά 15 Οκτωβρίου του 2021 κατατέθηκαν 4 προσφορές από ΡΕΤΣ, Demand, Όμιλο Κόμερ και Vivion. Στη διαδικασία παρέμειναν οι δύο πρώτες και χθες πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική δημοπρασία από το ΤΑΙΠΕΔ με τιμή εκκίνησης στα 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο εταιρείες χτυπήθηκαν σε πολλαπλούς γύρους, με την Demand να αποσύρεται όταν το τίμημα ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Το προαναφερόμενο τίμημα είναι σε καθαρή παρούσα αξία και θα καταβληθεί σε δόσεις, ενώ προβλέπεται και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που αντιστοιχεί στο 10% του τιμήματος. Στην ανάπτυξη των Γκουρνών Ηρακλείου έχει προβλεφθεί η λειτουργία καζίνο. Για την έκδοση της σχετικής άδειας θα ακολουθηθεί διαδικασία παρόμοια με αυτή που πραγματοποιήθηκε για το καζίνο στο Ελληνικό από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιχνίων, διαδικασία ανεξάρτητη από αυτή που έγινε για το ακίνητο. Το εν λόγω ακίνητο είναι παραθαλάσσια έκταση 345.567 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται 13 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και 16 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Σε εκτάσεις όμορες του ακινήτου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Ενιδρίο Θαλασσόκοσμος, το Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Κρήτης και άλλα. Η ΡΕΤΣ, 100% θυγατρική εταιρεία του ομίλου Ελάκτορ, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ακινήτων στην Ελλάδα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Διαθέτει σημαντικό αριθμό ακινήτων με μεγάλες επενδύσεις σε εξέλιξη, κυρίως σε εμπορικές χρήσεις, όπως το Smart Park στα Σπάτα, οικιστικές χρήσεις, αλλά και τουριστικές υποδομές, όπως τη Μαρίνα Λίμου, μεταξύ άλλων. Η Ελάκτορ, μέσω της θυγατρικής Actor παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων σε κοινοπραξία με την Attica Group, είναι ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους σε νέα συνολικά για το Λιμένα του Ηρακλείου, διαγωνισμός ο οποίος είναι σε εξέλιξη από το ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης, με την ίδια θυγατρική έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρώτο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης ΒΟΑΚ, μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη ΜΕΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 290 εκατομμυρίων ευρώ.